Γεια σας, παιδιά. Στο προηγούμενο μάθημα μιλήσαμε για το πείραμα τύχης, τον δειγματικό χώρο και τον τρόπο με τον οποίο βρίσκουμε τον δειγματικό χώρο ενός πειράματος τύχης. Θυμίζω ότι ο δειγματικός χώρος ενός πειράματος τύχης είναι το σύνολο όλων των δυνατών αποτελεσμάτων που μπορούμε να έχουμε. Αυτό που μας ενδιαφέρει τώρα κυρίως είναι η πράξη ανάμεσα στα ενδεχόμενα ενός δειγματικού χώρου. Ενδεχόμενο είναι το υποσύνολο ενός δειγματικού χώρου. Η πράξη ενδεχομένων είναι η εξής. Ας πούμε ότι έχουμε ένα πείραμα τύχης, έχουμε ένα δειγματικό χώρο ω, έχουμε το α και το β ενδεχόμενα του δειγματικού χώρου ω. Η πρώτη πράξη, την οποία θα αναφερθούμε, είναι η τομή α, τομή β. Είναι η τομή δύο ενδεχομένων. Η τομή δύο ενδεχομένων περιλαμβάνει τα κοινά στοιχεία των ενδεχομένων α και β. Διαβάζεται, πραγματοποιείται και το α και το β, πραγματοποιούνται και τα δύο ενδεχόμενα. Και αν θέλουμε να το δούμε σε διάγραμμα Venn, το οποίο μπορούμε να αποτυπώσουμε τα ενδεχόμενα επειδή είναι σύνολα, θα έχω, αυτό θα είναι το πρώτο ενδεχόμενο, αυτό θα είναι το δεύτερο. Η τομή είναι τα κοινά στοιχεία των ενδεχομένων α και β, δηλαδή είναι το γραμμοσκιασμένο. Αυτή είναι η πρώτη πράξη. Η δεύτερη πράξη είναι η ένωση των ενδεχομένων α και β, α ένωση β, και διαβάζεται, πραγματοποιείται ή το α ή το β, πραγματοποιείται δηλαδή τουλάχιστον ένα από τα δύο. Πραγματοποιείται το α ή το β ενδεχόμενο. Και στο αντίστοιχο διάγραμμα Venn, είναι το γραμμοσκιασμένο. Η ένωση, να θυμίσω από τη θεωρία συνόλων, περιέχει όλα τα στοιχεία του α και το β, αλλά τα παίρνουμε μια φορά το καθένα. Η τρίτη πράξη ανάμεσα σε ενδεχόμενα είναι το α τόνος. Διαβάζεται συμπλήρωμα του α ή αντίθετο του α και είναι όλα τα στοιχεία του ω τα οποία δεν ανήκουν στο α. Και στη γλώσσα των ενδεχομένων λέγεται «δεν πραγματοποιείται το α». Ονομάζεται συμπλήρωμα του α ή αντίθετο του α και αποτελείται όλα, από όλα τα στοιχεία του δειγματικού χώρου που δεν ανήκουν στο α. Φαίνεται πολύ καθαρά και στο διάγραμμα Venn, αν εδώ είναι ο δειγματικός χώρος ω, αν αυτό είναι το σύνολο α, τότε το α τόνος είναι το γραμμοσκιασμένο. Όλα τα στοιχεία του δειγματικού χώρου, τα οποία δεν ανήκουν στο α. Η τέταρτη πράξη είναι η διαφορά. Η διαφορά του β από το α και διαβάζεται ως εξής, πραγματοποιείται ή συμβαίνει το α, πραγματοποιείται το α, αλλά δεν πραγματοποιείται το β. Αλλά όχι το β. Το αντίστοιχο διάγραμμα Venn, θα έχουμε το δειγματικό χώρο, τα δύο σύνολα, το α και το β. Α πλην β είναι όλα τα στοιχεία του α, αλλά όχι τα στοιχεία του β, είναι το γραμμοσκιασμένο. Πέμπτη πράξη. Η πέμπτη πράξη είναι το α πλην β ένωση β πλην α. Αυτό διαβάζεται πραγματοποιείται το ενδεχόμενο α, αλλά δεν πραγματοποιείται το ενδεχόμενο β. Ή πραγματοποιείται το ενδεχόμενο β, αλλά δεν πραγματοποιείται το ενδεχόμενο α. Και το αντίστοιχο διαγραμματάκι δεν θα είναι το εξής. Αυτό είναι το α πλην β. Αυτό είναι το β πλην α. Και διαβάζεται, πραγματοποιείται
το Α αλλά όχι το Β, ή πραγματοποιείται το Β αλλά όχι το Α. Η επόμενη πράξη, η έξι, η έκτη, είναι α ένωση β τόνος, όταν τα α και τα β είναι τα ενδεχόμενα. Αυτό διαβάζεται, δεν πραγματοποιείται ούτε το α ούτε το β. Δεν πραγματοποιείται ούτε το α ούτε το β. Το αντίστοιχο διάγραμμα δεν. Είναι το γραμμοσκιασμένο. Και τελευταία πράξη είναι α το μη β τόνος. Πραγματοποιείται το πολύ ένα από τα δύο. Πραγματοποιείται το πολύ ένα από τα α ακόμα β. Ένα παραδειγματάκι που θα σας αφηνήσει στις πράξεις. Ας δούμε το παράδειγμα με το ζάρι. Εγώ γνωρίζω πολύ καλά ότι αν ρίξω ένα ζάρι, ο δειγματικός του χώρος θα είναι το 1, το 2, το 3, το 4, το 5 και το 6. Όλες οι πιθανές εκβάσεις. Θεωρώ τα ενδεχόμενα. Ας πούμε το ενδεχόμενο α, 2,3,4. Το ενδεχόμενο β, 3,4,5. Το ενδεχόμενο α πραγματοποιείται όταν έρθει κατά τη ρήψη του ζαριού ή 2 ή 3 ή 4. Και το ενδεχόμενο β πραγματοποιείται όταν κατά τη ρήψη του ζαριού έρθει 3 ή 4 ή 5. Ας δούμε τις πράξεις μία προς μία. Ας υπολογίσουμε πρώτα το ενδεχόμενο α το μη β. Πώς διαβάζεται α το μη β? Να έρθει να πραγματοποιηθεί και το α και το β. Δηλαδή να δούμε τα κοινά στοιχεία του ενδεχομένου α και του ενδεχομένου β. Τα κοινά στοιχεία είναι το 3 και το 4. Δηλαδή αν ρίξω το ζάρι και έρθει ή 3 ή 4, αυτό σημαίνει ότι πραγματοποιούνται συγχρόνως και το α και το β. Αν τώρα θέλω να υπολογίσω την α ένωση β, αυτό σε γλώσσα ενδεχομένου διαβάζεται, πραγματοποιείται ή το α ή το β, που αυτό συμβαίνει όταν πάρουμε όλα τα στοιχεία και του α και του β από μια φορά το καθένα. Δηλαδή θα πούμε 2, 3, 4, 5. Αν έρθει κατά τη ρήψη του ζαριού ένα από αυτά τα αποτελέσματα, συμβαίνει ότι πραγματοποιείται ή το α ή το β. Αν θέλω τώρα να βρω το ενδεχόμενο α τόνος, πώς διαβάζεται το α τόνος? Να μην πραγματοποιηθεί το α, δηλαδή όλα τα στοιχεία του ω πλην των στοιχείων του α. Οπότε θα βάλω το 1, θα βάλω το 5 και το 6. Αν τώρα θέλω να υπολογίσω το ενδεχόμενο α ένωση β τόνος, πώς διαβάζεται αυτό? Να μην πραγματοποιηθεί ούτε το α ούτε το β. Και επειδή είναι το συμπληρωματικό της α ένωση β, που την έχω βρει ήδη, πρέπει να πάρω όλα τα στοιχεία του ω πλην των στοιχείων της ένωσης. Οπότε θα πάρω το 1, το 2, το 3, το 4 και το 5 δεν θα τα πάρουμε, μας μένει μόνο πιο το 6. Και η τελευταία είναι α το μη β τόνος, το τελευταίο ενδεχόμενο που θα υπολογίσουμε. Αυτό όπως διαβάζεται, πραγματοποιείται το πολύ ένα από τα δύο. Την τομή την έχουμε υπολογίσει όμως, είναι 3, το στοιχείο 3 και το στοιχείο 4. Είναι όλα τα στοιχεία του ω εξαιρουμένων των στοιχείων της τομής. Οπότε θα βάλω το 1, το 2, το 3 και το 4 τα παρακάμπτω, θα βάλουμε το 5 και το 6. Κάθε ένα από αυτά τα ενδεχόμενα που βρήκαμε διαβάζεται ως εξής. Πραγματοποιείται το α, άμα έρθει ή 2 ή 3 ή 4. Πραγματοποιείται το β, αν έρθει κατά τη ρήψη του ζαριού 3, 4 ή 5. Πραγματοποιείται και το α και το β, αν έρθει 3 ή 4. Πραγματοποιείται ή το α ή το β, αν έρθει ένα από αυτά τα τέσσερα στοιχεία. Δεν πραγματοποιείται το α, αν έρθει κατά τη ρήψη του ζαριού 1, 5 ή 6. Εδώ α ένωση β σημαίνει δεν πραγματοποιείται ούτε το α ούτε το β, 1, 6. Και α το μη β τόνος σημαίνει πραγματοποιείται το πολύ ένα από τα δύο, το α ή το β, αν έρθει η 1, η 2, η 5, η 6. Αυτό που θα κάνουμε σε ασκήσεις κυρίως είναι να μας δίνεται το πρόβλημα σε καθημερινή γλώσσα και εμείς θα το μεταφράζουμε σε γλώσσα ενδεχομένου. Στο επόμενο μάθημα θα δούμε παράδειγμα, το οποίο ακριβώς αυτό θα κάνουμε,
θα μας δίνεται η άσκηση και εμείς θα τη μεταφράζουμε σε γλώσσα χρησιμοποιώντας πράξεις των ενδεχομένων.